Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το Κάρβουνο, όπου σήμερα Ρακούζαν και Ελληνόρος των Celtics έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της Summer Development League, εκεί όπου συνεχίζεται η δράση στον δομόμιλο. Νωρίτερα οι Athens Bucks επικράτησαν εύκολα τον Orlando Tragics και έπιασαν κορυφή στον όμιλο. Το παιχνίδι ξεκίνησε εδώ, αλλά διακόπτεται αμέσως καθώς προέκυψε ένα θέμα με τον φωτεινό πίνακα. Έτσι θα τα πάμε όλα από την αρχή και πάλι. Οι Ελληνόρος των Celtics έχουν ξεκινήσει ήδη τις υποχρεώσεις τους στον 7ο όμιλο, εκεί όπου την πρώτη αγωνιστική ιτήθηκαν από τους Καζαντούμς. Έτσι, το ρεκόρ τους είναι στο 0-1. Από την άλλη, πρώτη αναμέτρηση για την Ρακούζαν σε αυτή την καλοκαιρινή προσπάθεια. Ξεκίνησε τώρα το παιχνίδι με τους σημερινούς γήπεδους που να είναι στην επίθεση. Δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι από τον Χάιδο. Δαβίδ. Ουρνέλος έχει βάλει πλάτη. Θέλει να παίξει με τη δύναμή του. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φαουλ από τον Μπαλτάση. 2-0 λοιπόν για τους Ελληνόρους των Celtics, ή πιο συγκεκριμένα 0-2. Θα στοχίσει στην βόλη ο ψηλός των πράσινων. Παυλίδης αφήνει έξω τον έτερο Παυλίδη. Χαϊδός. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Προλαβαίνει το ρολόι ο Παυλίδης για το 2-2. Παπαϊάκος. Φυλαχτός. Πάνε δύο αντίπαλοι πάνω του. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπαϊάκο. Σηκώνεται εκείνος σε φτωχή. 4-2. Χαϊδός οργανώνει για την Ρακούζαν. Μπαλτάσης είχε χώρο, δεν πήγε κάποιος πάνω του. Αστόχησε ωστόσο στο τρίποντο Τσίλης. Αφήνει στον Παπαϊάκο, ο οποίος τα κατέβασε για την ομάδα του. Λέει το σύστημα που θέλει να ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Τσεκάρει τις κινήσεις. Φυλαχτός. Ψάχνει την πάσα. Βρίσκει τον Δαβίδ. Έληξε ο χρόνος επίθεσης. Δεν είχαν το ρολόι οι Celtics. Έτσι τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Χαϊδός. Πάει από τα αριστερά, στέκεται στο ύψος των βολών. Δεν θα βρει στόχο. Τσίλης κατέβαζε ακόμα ένα rebound. Παπαϊάκος. Ουρνέλος έχει πάρει θέση. Τον δυσκόλεψαν εκεί οι δύο αντίπαλοι. Από την κορυφή θα έρθει το τρίποντο διαχειρός φυλαχτού. 4-5 μπροστά οι Celtics. Με συγχωρείτε, 2-7 το σκορ. Νωρίτερα ήταν 2-4. Καρτζόγλου. Δυνατή η πάσα. Δυσκολεύτηκε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Μπαλτάσης. Έτσι έγινε το λάθος από την Ρακούζαν, η οποία παραμένει στους δύο πόντους σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
Νταβίδ ανάμεσα στο Μπούγιο, έχασε την μπάλα. Μπαλτάσης θέλει να βάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του, το lay-up είναι άστοχο. Μπαλτάσης ωστόσο συγκρατεί για τους γηπεδούχους. Καντζόγλου δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι, 5 δευτερόλεπτα δεν έχει τη Στεφάνη μπάλα. Μπαλτάσης στα 2 δευτερόλεπτα εκτελεί, Παυρισίδερο. Αδράνησαν εκεί στο rebound. Οι Celtics και θα έρθει το καλάθι από τη νέα ευκαιρία των γηπεδούχων για το 4-7. Παπαγιάκος. Βγαίνει και παίρνει ο Δαβίδ, εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια του Παυλίδη. Μπαλτάσης, παίρνει το screen. Δεν είναι καλή συνεργασία, η μπάλα δεν έχει βγει. Τσίλης. Παπαγιάκος. Παίρνει το screen από τον Τσίλη, ψάχνει έξω συμπαίκτη. Φυλαχτός σηκώνεται, θα στοχίσει. Μπαλτάσης εκεί νίκησε τον Γουρνέλο στον αέρα. Γράπωσε την μπάλα. Και αυτή τώρα βρίσκεται στα χέρια του Χαϊδού. Εκτελεί ο Παυλίδης, είναι άστοχος. Παραμένει στα χαμηλά το σκορ 4-7. Οι δύο ομάδες δεν έχουν πιάσει υψηλά στάνταρ παραγωγικότητα σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Θα έρθει τώρα το καλάθι από κοντά. Ο Δάβιντ είναι αυτός που βρίσκει στόχο για το 4-9. Χαϊδός αποφασίζει να εκτελέσει. Ήταν κάπως αδύναμο το σουτ. Παπαγιάκος. Δαβίδ πάει με φόρα προς τα μέσα, θα δεχτεί την τάπα. Ενώ πάτησε και γραμμή στην συνέχεια. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Παυλίδη. Ενώ ο λογοθέτης περνάει στο μάτς, παίρνει την θέση του Χαϊδού. Καρτζόγλου για την Ρακούζαν. Σηκώνεται για να πάρει την προσπάθεια, Μπαλτάσης έχει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του, θα πάρει το φάουλ. Τον έχασε και η αντίπαλη άμυνα, του επέτρεψε να πάρει το rebound και να οδηγηθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Για την πρώτη προσπάθεια. Τι έκανε εκεί η μπάλα, να πήγε σε πόσες φορές το Στεφάνη, κατέληξε μέσα τελικά. Για το 5-9. Θα χάσει την δεύτερη. Παραμένει το 5-9 στο μάτς. Δαβίδ. Μαλτέζος, Παπαγιάκος, σηκώνει το φυλαχτός, λέει ότι κάνει το χατήρι μπάλα, Μαλτέζος εκεί επιμένει, θα πάρει και την προσπάθεια, θα τη βάλει κιόλας, 5-11. Μαλτάσης. Έχουμε σφύριγμα για φαουλ του Τσίλη. Δύο αλλαγές τώρα για τους πράσινους. Χατζηγιάννης.
Αλεξίου, πέρασαν στο παιχνίδι. Την επαναφορά η Ρακούζαν, παίρνει ο Παυλίδης. Λογοθέτης, πάει μέχρι μέσα, είδε δύο υψωμένα χέρια. Κάτι από αυτόν τον βρήκε και έτσι έχουμε το φάουλ. Νέες βολές για τους γηπεδούχους, αυτή τη φορά στην γραμμή είναι ο λογοθέτης. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει για το 6-11. Μαλτέζο στον πάγκο. Για τους Celtics. Χατζηγιάννης οργανώνει, 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο, παίρνει το σούπα, λάστοχη ο Γουρνέλος, όλοι με συγχωρεί το Αλεξίου. Παυλίδης από τα δεξιά, βρίσκει εμπόδιο στον Τσίλι, ο οποίος θα κάνει το φαουλ και θα οδηγήσει ξανά τους αντιπάλους τους στις βολές. Όχι, χαμηλά έγινε τελικά η παράβαση. Αλλαγή για την Ρακούζαν. Στο μάτς ο Τουντάς πήρε την θέση του Μπαλτάση, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Ο Γουρνέλος έκανε το κλέψιμο. Γιάννης αποφεύγει την πίεση αλλά χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Συγκρατεί ο Τούντας εκεί και βρίσκει και την πάσα στον Παυλίδη. 54 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Νέο λάθος της Ρακούζαν. Δαβίδ πασάρει. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Ο Νάστος. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ του Καρτσόγλου. Δεκατεσσάρι τώρα για τους πράσινους. Η μπαλά περνάει στον Γουρνέλο, χρησιμοποιεί τη δύναμή του. Βγαίνει άμυνα προς στιγμή από την Ρακούζαν, ενώ θα γίνει και το κλέψιμο στη συνέχεια. Παυλίδης, 4 δευτερόλεπτα, 7 με συγχωρείτε δευτερόλεπτα για την Ρακούζαν. Τούντας, θέλουν να πλησιάσουν τη ρακέτα οι γηπεδούχοι. Γυρίζει για να προλάβει το χρονόμετρο και εξέλιξ. Εύστοχα. Ο παίχτης των γηπεδούχων, ο λογοθέτης, θα κάνει το 8-11 και με αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Μπήκαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, χαμηλό το σκορ στην πρώτη περίοδο. 8-11 οι Ελληνόρωσοι Celtics έχουν το προβάδισμα, το οποίο δεν θα μεγαλώσει στην πρώτη σου ευκαιρία. Επιμένει ωστόσο ο Αλεξίου, θα πάρει και το δεύτερο σουτ για να γράψει το 8-13. Μαλτάσης. Μπαλά καταλήγει εκτός και περνάει στα χέρια των πρασινών. Χατζηγιάννης πίεση ψηλά από τον αντιπαλό του. Δαβίδ. Αλεξίου, ζητάει ο Γουρνέλος, κρατάει ο Αλεξίου. Τώρα Δαβίδ, τώρα περνάει η μπαλά στον Γουρνέλο, γυρίζει εκείνος στα στοχή. Μπαλτάσης κατεβάζει το rebound, αλλά θα χάσει στην συνέχεια, πήγε να κάνει
Είναι τρίπλα για να αποφύγει την πίεση, η οποία έφερε αποτέλεσμα για τους πράσινους, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Παυλίδης τον κυνηγάει εκεί. Ο Χατζηγιάννης κρατάει ο Παυλίδης. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Χατζηγιάννη. Από τον Αλεξίου, με συγχωρείτε. Αλτάσεις, του φεύγει μπαλά από τα χέρια. Φθηνό λάθος εδώ από την Ρακούζαν. Αλεξίου αφήνει τον Χατζηγιάννη για να κατεβάσει εκείνος. Δεν άλλαξε το 8-13 στις τελευταίες επιθέσεις. Χατζηγιάννης κάνει το screen. Θα δεχτεί και την τάπα από τον Μπαλτάση, ο οποίος το έσβησε τα φώτα εκεί. 5-4 λεπτά για τους πράσινους. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν. Αλεξίου θα πάρει την εκτέλεση από αρκετά μακριά. Θα βρει στόχο. 8-16. Πολύ ωραίο τρίποντο από τον Αλεξίου, ο οποίος θέλει την διαφορά στο σύν 8. Παυλίδης γυρίζει, βάζει καμπύλη. Ο λογοθέτης, αλλά δεν θα βρει τον στόχο. Χατζηγιάννης, 2-2. Προλαβαίνει την αντίπαλη άμυνα, χτυπάει στον εθνιδιασμό, 8-18. Σε διψήφιο αριθμό πλέον η διαφορά στο σύν 10. Η Ελληνόρος των Celtics. Λογοθέτης Χατζόγλου γυρίζει για να πάρει την προσπάθεια. Βουρνέλος στο rebound. Χατζηγιάννης Αλεξίου, δίστας αρχικά. Περνάει στον Χατζηγιάννη και πάλι. 6 δευτερόλεπτα στην διάθεση των πράσινων, οι οποίοι έχουν και νέα ευκαιρία, αλλά είναι και αυτή η άστοχη από τον Νάστο. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, αν δεν κάνω λάθος. Μαζεμένες αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Χαϊδό, ωραία σταυρωτή. Μπαλτάσης ανενόχλητος για τρεις. Είναι αδύναμο το σουτ, καταλήγει έρμπολ. Ο Σκίνας κρατάει, περιμένει να πάνε στην επίθεση οι συμπαίκτες του. Αλεξίου Φουρνέλος ξανά για τον Αλεξίου. Θα πάρει εκείνος την εκτέλεση, θα βρει στόχο. 8-21 πλέον για τους Celtics, οι οποίοι αυξάνουν την διαφορά στο μάτς και αναγκάζουν την Ρακούζαν να καλέσει time out. Επιστροφή στην δράση, το σκορ πλέον έχει φτάσει το 8-21 με τους Ελληνόρους των Celtics να δείχνουν καλύτερη εικόνα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και να έχουν μεγαλώσει την απόσταση από τους αντιπάλους τους, οι οποίοι θα κάνουν ακόμα ένα λάθος στο παιχνίδι. Θα πουλήσουν φτηνά την κατοχή στους αντιπάλους. Και τώρα οι πράσινοι έχουν ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο την διαφορά τους. Χατζηγιάννης αφήνει στον Γουρνέλο, πολύ ωραία φάση εδώ. Έμεινε μόνο στο ψηλός των πράσινων και έκανε το 8-23. Ο μισό καλάθες τόσο ανήκει στον Χατζηγιάννη, ο οποίος μπόρεσε να περάσει αυτή την ασίστ. Λογοθέτης Μπαλτάσης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα στοχίσει. Βουρνέλος μπαλαφθάνει στον Μαλτέζο.
γυρίζει εκείνος από τα δεξιά. Η κατοχή είναι για τους Celtics. Στην επαναφορά ο Κοσκίνας. Χατζηγιάννης παίρνει και εκτελεί αμέσως δυνατό το σούτ. Βαλτάσης πάει μόνος του τη φάση, θα ευστοχίσει στο δεξί layup, 10-23. Μόλις στο δεύτερο καλάθι, όχι με συγχωρείτε, πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο για την Ρακούζαν. Έπειτα από σχεδόν 5 λεπτά παιχνιδιού. Το 11 είχαμε ολοκληρώσει την πρώτη περίοδο. 10-23 είναι τώρα το σκορ. Οπότε έχουμε ένα σερί 2-12. Χάιδος. Βαλτάσης. Θα βάλει ακόμα ένα καλάθι, αυτή τη φορά για 3. Για το 13-23. Τον Χάιδο, τον έπαιξε εκεί με πλάτη. Ο Αλεξίου και του πήρε το φάουλ. Αλεξίου ξανά, ποστάρει τον Χάιδο, θέλει να τον πάει κοντά στη ρακέτα. Θα στοχίσει ωστόσο στην προσπάθεια. Βαλτάσης. Χάιδος. Σηκώνε τα αστόχη. Ο λογοθέτης. Τσίλης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Παυλίδη. Ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Θα τελειώσει και την φάση. 15-23. Ανεβάζουν κάπως στροφές οι γηπεδούχοι. Ρίχνουν ξανά την διαφορά σε μονοψήφιο. Η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι στους 8 πόντους με το σκορ στο 15-23. Αλεξίου. Παίρνει το σούτ αστοχή. Ο Κοσκίνας. Βαλτάσης. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα οι γηπεδούχοι. Καρτζόγλου. Χαϊδός. Το ήθελε, το πήρα, αλλά δεν το έβαλε. Έχουμε πόδι στη συνέχεια από τον Τσίλι. Ο Τούντας επιστρέφει στο παιχνίδι για την Ρακούζαν. Πήρε την θέση Παυλίδη. Βαλτάσης για 3 εκτοχή. Μειώνει κι άλλο η Ρακούζαν. Με ακόμα ένα εύστοχο σου του Βαλτάση. Η διαφορά πέφτει στους 5 πόντους και αναγκάζει τους Ελληνόρους των Celtics να καλέσουν time out. Στους 5 έχει πέσει διαφορά με τον Βαλτάση να ξεχωρίζει μέχρι στιγμής για την Ρακούζα να προσφέρει λύσεις επιθετικά και να μειώνει σε 18-23, ενώ θα βρουν το καλάθι τώρα οι πράσινοι. Διαχείρος Αλεξίου. Σπάει το σερί των αντιπάλων. 18-25 πλέον το σκορ. Θα γίνει και το κλέψιμο. Χατζηγιάννης. Θα πάρει τελικά το σούτ και θα το βάλει κλατσοτό από τον Κοσκινά. 18-28 η διαφορά. Πάει ξανά σε διψήφιο αριθμό και το time out αυτή τη φορά είναι για την Ρακούζαν. 1-20 ακόμα στην δεύτερη περίοδο.
Ελληνόρωστο Σέλτιξ να βγάζουν άμεσα αντίδραση και να στέλνουν ξανά τη διαφορά σε διψήφιο 18-28. Τώρα δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Παυλίδης ευκέλει έπειτα από τις απανώτες προσπίσεις. Δεν θα βρει στόχο. Τσίλης. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Τσίλης θα πάρει και αυτό στο τρίποντο, θα το βάλει και αυτό. 18-31. Ξεφεύγουν τώρα κάπως οι πράσινοι. Νομίζω πρέπει να ήταν για δύο. Το 30 το σκορ. Καρτζόγλου. Πάει και ανάμεσα από δύο, θα πάρει το φάουλ. Και θα πάει στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη, 19-30. Εξέλει τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή για το 20-30. Μακρινή πάσα πέρασε, Τσιλής. Πιέζεται από τον Χάιδο, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος. Έχει γίνει φάουλ χαμηλά αμυντικό, όπως λέει ο ρέφερι. Αλεξίου. Εκτελεί, ήταν για τέρι στο σούτ, το έβαλε. Τούντας κάνει την μακρινή πάσα, πέρασε για τον Χάιδο. Καρτζόγλου πρότιμα να πάει σε οργανωμένη επίθεση. Τούντας το 1 δευτερόλεπτο, εκτελεί, δεν θα έρθει ο μπάζερ μπίτερ. Φινάλε λοιπόν του δεύτερου δεκαλέπτου. Ρακούσαν Ελληνορός των Celtics 20-30. Ξεκίνησε και το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Μπήκαμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Ρακούσαν Ελληνορός των Celtics 20-30. Με τους πράσινους να κρατούν ένα προβάδισμα 10 πόντων έπειτα από τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Έχουμε νωρίς το φάουλ από τον Γουρνέλο. Τουντάς εκτελεί από τη γωνία, δεν είναι καλό το σούτ. Παυλίδης επιμένει, θα βρει το δρόμο προς το καλάθι για το 22-30. Παπαγιάκος, Κοσκίνας, Δαβίδ ξανά για τον Κοσκίνα, Τσιλής. Η μπάλα πάει στον Γουρνέλο, θα δεχτεί την αλλίωση από τον Παυλίδη, αλλά θα κλέψει στην συνέχεια περίοδο του πίσω. Ο Τσιλής θα φτάσει μέχρι το τέλος, θα στοχίσει στο αριστερό layout. Δεν ήταν καλή η πάσα του Παυλίδη για τον Τούντα η μπάλα. Πρέπει να μπήκε και στο Στεφάνι. Από τα αριστερά είναι άστοχος ο Κοσκίνας. Τούντας και η μπάλα στα χέρια του Παυλίδη για να κατεβάσει εκείνος. Λογοθέτης, αστοχή, Γουρνέλος ακόμα ένα rebound. Παλιάκος. Παίρνει ξανά. Είδε τον ανοιχτό διάδρομο, πρόλαβε την άμυνα, αλλά στόχισε στην προσπάθεια. Παυλίδης κατεβάζει τον καταδιώ και ο Παπαγιάκος. Δεκαδεύτερο λεπτό τώρα για την επίθεση της Ρακούζαν. Καρτζόγλου στα 5 δευτερόλεπτα. Ψάχνει να βρει τρόπο να εκτελέσει. Τούντας θα το πάρει από την κορυφή, ήταν αμαρκάριστος.
ανανέουν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Χατζόγλου βρίσκει εκεί σε τείχος, θα έρθει ακόμα ένα σούτ, αλλά είναι και αυτό άστοχο από τον λογοθέτη. Παραμένει το 22-30. Τσίλης νέο φάουλ. Αλλαγή για τους πράσινους. Στο μάτς περνάει ο φυλαχτός στην θέση του Δαβίδ. Κοσκίνας για 3. 22-33. Στο συν 11 πλέον οι πράσινοι. Δεν του έκανε το χατήρι μπαλά και κύλησε στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός πήρε ωστόσο τις δύο βολές. Μαλτέζος και Νάστος επιστρέφουν στο μάτς για τους Κέλτες. Στον πάγκο Γουρνέλος και Τσιλής. Τώρα έχουμε και την αλλαγή και από την πλευρά της Ρακούζαν. Με τον Χάιδο να επιστρέψει στο παρκέ. Ευχαριστώ όπως την πρώτη βολή ο Παυλίδης, 23-33. Θα βάλει και την δεύτερη για το 24-33. Κοσκίνας, Παπαϊάκος, περνάει στον φυλακτό. Κοσκίνας θα πάει προς τα μέσα, προλαβαίνει εκεί τον Μαλτάσιο που σπίδιξε πολύ ψηλά. Πέτυχε το καλάθι, 24-35. Και τεχνική ποινή, καθώς διαμαρτυρήθηκε εκεί στον ρέφερι για φάουλ. Και έτσι, οδηγούμαστε τώρα στην άλλη πλευρά, όπου ο Χάιδος νομίζω θα αναλάβει την εκτέλεση της μιας βολής. Ναι, αυτός θα πάει στην γραμμή. Θα βάλει την βολή της τεχνικής ποινής, 25-35. Το εξηγεί και κάποια πράγματα ο διαιτητής. 6-41 στο χρονόμετρο. Το σκορ είναι στο 25-35 με τους πράσινους να βρίσκονται στο συν 10. Χάιδος. Να η πάσα του για τον Παυλίδη, η άμυνα που έκανε κάποια βήματα προς τα πίσω τον ανάγκασε να κάνει το λάθος, να χάσει την ισορροπία του και να υποπέσει στα βήματα. Παπαϊάκος. Οργανώνει για τους πράσινους. Χάνει προς στιγμή, αλλά καταφέρει να συγκρατήσει. Χατζηγιάννης σηκώνεται, αστοχή. Το rebound στα χέρια του Νάστου. Μαλτέζος για 3. Αστοχή και αυτός, η μπάλα καταλήγει ξανά στα χέρια του. Νέο σούτ αστοχό και αυτό από τους φιλοξενούμενους. Χάιδος κατέβαζε αργά αργά. Πέρασε το κέντρο. Ίσα ίσα, πρόλαβε και πέρασε το κέντρο ο Χάιδος.
θα πάει μέχρι το τέλος, θα αστοχίσει. Μια ευκαιρία για Σπύρος. Βαλτάση θα έρθει το καλάθι, 27-35. Στους 8 η διαφορά σε μονοψήφιο και πάλι. Χατζηγιάννης πάει στην spin move, αλλά δεν θα βρει το καλάθι. Βαλτάσης κατεβάζει. Αφήνει έξω, δεν ήταν και τόσο καλή πάσα, ο Καρτζόγλος τόσο κράτησε. Πιέζεται ασφυκτικά. Βαλτάσης στη γωνία, στα 7 δευτερόλεπτα πάει με φορά προς τα μέσα. Παρέσει εκεί και κάποιους αντιπάλους. Δεν καταφέρει ωστόσο να φέρει το τρίποντο στην ομάδα του. Ο Παγιάκος. Μπάλα ξανά στον ίδιο, αναλαμβάνει την εκτέλεση, δεν είναι καλό το σουτ. Χάιδος. Αρκετή αστοχία στις τελευταίες επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Νομίζω κάμποσα λεπτά να δούμε καλάθι. Θα γίνει τώρα ακόμα ένα λάθος, ωστόσο δεν θα ολοκληρωθεί. Η μπάλα παραμένει στην Ρακούζαν. Παυλίδης επέστρεψε στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους, θα πάρει τώρα την μπάλα μπροστά από τον Χατζηγιάννη, ο οποίος τον είναι κολλημένος πάνω του. Έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του ο Παυλίδης, θα γίνει το φάουλ. Έσπρωξε περισσότερο από όσο θα έπρεπε ο Χατζηγιάννης. Τέταρτο ομαδικό για τους πράσινους, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Χαϊδος. Μπερδεύεται και κάπως το σκριν. Η μπάλα στον Μπαλτάση. Εκτελεί στα 5 δευτερόλεπτα, δεν θα βρει στόχο. Παπαγιάκος. Επιστρέφουν γρήγορα στην άμυνα οι γηπεδούχοι. Μπαλτέζος. Δεν θα αποφύγει το λάθος. Η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των γηπεδούχων. Χάιδος. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα, Μπαλτάσης τώρα. Η πάσα φτάνει σε κανέναν, μόλις δεν έφτασε. Κατέληξε εκτός, 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι επίθεση για τους γηπεδούχους. Έχουμε αλλαγή τώρα για, για την Ρακούζαν, ο Τούντας στο μάτς στην θέση του Παυλίδη. Τούντας θα πάρει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των πράσινων. Και έτσι θα πάει στην γραμμή ο Τούντας. Νομίζω ήταν ένα δώρο εδώ από τον Νάστο. Ενώ έχουμε και το time out. Τούντας στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Δεν αλλάζει το 27-35. Θα χάσει και την δεύτερη βιάστηκε να μπει και στο ζωγραφιστό. Έτσι η κατοχή περνάει στους πράσινους. Ο Βαγιάκος. Φυλαχτός. Πάνω του ο Τούντας αφήνει έξω. Χατζηγιάννης θα αναλάβει το τρίποντο. Και το rebound μακρινό από τον Παυλίδη. Κρατάει. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Rebound από τον Μαλτέζο. Το Παπαγιάκος καλείται να κατεβάσει τώρα. Χατζηγιάννης.
δεν πλησιάσει από τα αριστερά, τον έπαιξε καλή άμυνα ο Μπαλτάσης. Το δευτερόλεπτο τώρα από τον Χάιδο δεν πρόλαβε να περάσει έγκαιρα το κέντρο. Νωρίτερα έπαιξε ξανά με την φωτιά καθώς πρόλαβε να περάσει στο ένα δευτερόλεπτο. Τώρα ωστόσο δεν γλίτωσε το λάθος, με συγχωρείτε. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Celtics. 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Ωστόσο ο Βαλτάσης έχει αντίθετη άποψη, αλλά δεν θα φτάσει στο καλάθι. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από τον λογοθέτη. Ξανά προσπαθούν οι γηπεδούχοι. Μπαλτάσης ανάμεσα από τρεις χαμένες ευκαιρίες για την Ρακούζα. Είναι 6 δευτερόλεπτα τώρα. Χατζηγιάννης. Δεν έγινε κάποιο τελείωμα. Δεν πήρε το σούτο ο Χάιδος. Έχουμε λήξει του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 27-35. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο, 27-35 το σκορ. Με τους Celtics να διατηρούν τα ενία το match. Και να έχουν τώρα και την πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο. Είναι άστοχο το τρίποντο του φιλαυτού. Να δούμε αν έχουν κάποια αντίδραση οι παίκτες της Ρακούζαν. Με την απόσταση να είναι κοντά. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Μπορεί οι Celtics να διατηρούν το προβάδισμα. Ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε μια απόσταση η οποία δεν πλησιάζεται. Ωστόσο, η Ρακούζα, αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, πρέπει να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα από αυτή που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Αυτές οι δύο ομάδες σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις της τέταρτης περίοδου. Χάιδος πιέσει ψηλά τον Παπαγιάκο. Χάιδος κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα. Παίζει με τον Παυλίδη. Χάιδος 3 δευτερόλεπτα τώρα. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει ο λογοθέτης. Θα βρει και τον δρόμο προς το καλάθι. 29-35. Στους 6 πλέον η διαφορά. Παπαγιάκος. Φιλαχτός. Σηκώνεται κόντρα σε ψωμένα χέρια, δεν θα βρει το στόχο. Γουρνέλος εκεί προσπαθεί να παρεμποδίσει τον λογοθέτη. Παυλίδης αφήνει έξω τον Χάιδο. Η εκτέλεση για τρεις είναι εύστοχη. Διαχειρός λογοθέτη. Έρχεται το 32-35. Στους τρεις πλέον η διαφορά. Να που πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Να που ξεκινούν πιο δυνατά την τέταρτη περίοδο και φτάνουν τη διαφορά στους τρεις πόντους. Φιλαχτός, Χατζηγιάννης, με συγχωρείτε. Έχουμε φάουλ. Αλλαγή για τις δύο ομάδες. Από τη μία επιστρέφει ο Αλεξίου, από την άλλη επιστρέφει ο Παυλίδης. Αλεξίου, Γουρνέλος, πάνω του είναι ο λογοθέτης, υπάρχει μισμάτσα εκεί, αλλά ο Μπαλτάσης έρχεται και για την βοήθεια, για να κάνει και την τάπα. Ευκαιρία τώρα ακόμα και με τρίποντο να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι, θα πάνε στο δίποντο με τον λογοθέτη. 34-35 και η διαφορά πλέον φτάνει στον πόντο. Κάτι που αναγκάζει τους πράσινους να καλέσουν time out. Με 7 σέρι πόντους του λογοθέτη, η Ρακούζα έχει καταφέρει να επιστρέψει στο παιχνίδι, να φτάσει πλέον τη διαφορά στον πόντο και να δείξει πως όλα είναι ανοιχτά ακόμα στο match. Αλεξίου. Έχουμε το foul τώρα από τον με συγχωρείτε, από τον Παυλίδη. Χατζηγιάννης. Φιλαχτός.
αφήνει ξανά στον Χατζηγιάννη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος με το ταμπλό και να το βάλει, δεν το έβαλε ωστόσο. Μαλτάσεις, ευκαιρία τώρα να πάρουν προβάδισμα οι γηπεδούχοι, νομίζω για πρώτη φορά στο μάτς. Παυλίδης. Παίρνει το σκριν, πάει ο Τσίλης πάνω του, παρεμβαίνει. Ο Χατζηγιάννης θα γίνει το κλέψιμο από τους πράσινους. Φυλαχτός εκεί ανάμεσα σε... Ανάμεσα στους αντιπάλους θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. 34-37. Πρώτο καλάθι στην τέταρτη περίοδο για τους Κέλτες. Λογοθέτης αφήνει τον συμπαίκτη, θα πάρει την εκτέλεση ο Παυλίδης για το 36-37. Χατζιάννης παίζει με τον Μαλτέζο, θα έρθει το καλάθι στη συνέχεια για το 36-39. Παυλίδης σηκώνεται λίγο, έλειψε να πάρει και κάτι παραπάνω από την φάση, ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Θα στοχίσει στην πρώτη. Παραμένει το 36-39. Θα χάσει και την δεύτερη. Ωστόσο, πάλεψε και να πάρει το επιθετικό rebound. Την παλαβρή και στα πόδια του και κατέληξε εκτός. Παραμένει στο συντριέ πράσινοι, οι οποίοι έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. Με τον Τσίλι να αφήνει τον φυλαχτό. Μαλτέζος αποφασίζει να το πάρει και καλά κάνει. 36-41. Ξανά παίρνουν μια μικρή απόσταση πράσινη. Απόσταση 5 πόντων. Μαλτάσεις. Θέλει να αποφύγει τον Μαλτέζο. Πάσε γράμμη σε αυτή την προσπάθειά του. Νέο λάθος της Ρακούζαν. Αλεξίου. Φυλαχτός, παίρνει το σκρίνο από τον Τσίλι. Αλεξίου θα πάρει την εκτέλεση, θα βρει σίδερο. Και το rebound στα χέρια του Παυλίδη. Παλτάσης μακρινή, πάσα για τον λογοθέτη, γρήγορη επίθεση της Ρακούζαν και εύστοχη, μάλιστα 38-41. Χατζιγιάννης θέλει να αποφύγει τον Παυλίδη, Μαλτέζος υποπίεση, θα βρει στόχο, 38-43. Παυλίδης οργάνωνε τώρα για την Ρακούζαν. Θα πάρει και τόσο λίγο πιο πίσω από τις βολές. Μπαλτάξει εκεί στο επιθετικό rebound. Φαουλ αντιαθλητικό από τον Χατζηγιάννη. Άμυαλη αντίδραση εδώ από τον παίχτη των πράσινων, ο οποίος έχασε στο μαρκάρισμα τον αντίπαλό του και με αυτό το κράτημα θα κάνει το αντιαθλητικό φαουλ στην γραμμή. Δυστυχημένος ο λογοθέτης. Ευστοχή στην πρώτη, 39-43. Θα χάσει την δεύτερη. Παραμένει το 39-43 και η μπάλα
στην κατοχή των γηπεδούχων. Νίκος Παυλίδης τώρα πάει στην επαναφόρα. Ψάχνει τώρα επιλογές, Χατζηγιάννης είναι πάνω του. Προσποιείται, σταματάει την τρίπλα, Παυλίδης για δύο, αστοχή. Το rebound στα χέρια του Μαλτέζου, ο οποίος κρατάει εκεί για ασφάλεια και την μπάλα, αφήνει στον Χατζηγιάννη τώρα. Φυλαχτός. Βγαίνει εκεί δυναμικά ο Παυλίδης για να κάνει το κλέψιμο, αριθμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση. Για την Ρακούζαν, δεν το εκμεταλλεύεται. Γυρνάνε. Η πράσινη θα γίνει και το λάθος στην πάσα του Παυλίδη, ο οποίος στην πίεση του θα υποπέσει στο φαουλ εκεί πάνω στον Αλεξίου. Και τώρα έχουμε το time out. Και 20 στο χρονόμετρο, 39-43 το σκορ, με τους Κέλτες να διατηρούν το προβάδισμα και τον Χατζηγιάννη να παίρνει το φάουλ, το οποίο θα τον οδηγήσει στις βολές. Ο Μάλτας είναι αυτός που τον έκοψε αντικανονικά. Έξω η πρώτη. Δεν αλλάζει το 39-43. Χατζηγιάννης τώρα είναι έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση. Αντιχάθηκε και αυτή 0 στις 2 από τον παίκτη των Ελληνορώσων Celtics. Ακίνητο λάθος ωστόσο. Δεν έχουν καθαρό μυαλό στις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι. Την κλεψίδρα να αδειάζει σιγά σιγά. Μαλτέζος δεν βρήκε τον Τσίλι, Μπαλτάσης. Περνάει σκαστή πάσα του, αλλά έρχεται ακόμα ένα λάθος να συμπληρωθεί στην λίστα για την Ρακούζαν, η οποία πετάει στα σκουπίδια ακόμα μια κατοχή. Με το 39-43 να μην αλλάζει. Και αυτό να βολεύει σίγουρα τους πράσινους, οι οποίοι δεν δείχνουν να βιάζονται. Με 1,5 λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Τσίλης θέλει να γυρίσει εκεί ανάμεσα από δύο. Θα βρεθεί στο έδαφος. Φαίνεται να έχει χτυπήσει στο γόνατο. Ας διακόψουμε για λίγο και ας επιστρέψουμε με την επανέναρξη του μάτς. Ο Τσίλης πέρασε στον πάγκο για να του παρασύρθουν οι πρώτες βοήθειες, τον βλέπετε εκεί στο βάθος της εικόνας. Φαίνεται το πρόβλημα να είναι στο γόνατό του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να είναι κάτι περαστικό. Όλα είναι έτοιμα να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και 29 στο χρονόμετρο. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Υπερθυμίζω 39-43 το σκορ. Είναι όλος των Celtics παραμένουν μπροστά. Χάιδος. Ένα μακρινό φλότερ με το δεξί εκεί, μια περίεργη εκτέλεση από τον Χάιδο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Αν ευστοχίσουν εδώ, νομίζω πως οι Celtics βάζουν γέρες βάσεις για την νίκη. Χατζηγιάννης, έλα πάει προς τα μέσα. Βρίσκει στον σταματημένο εκεί Τούντα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Σαράντα
44 δευτερόλεπτα στο ρολόι, εκτελεί την πρώτη ο Χατζηγιάννης, θα αντιβάλλει 39-44. Θα εκτελέσει και την δεύτερη εύστοχα για το 39-45. Χαϊδος. Παλτάσης. Αφήνει έρθει τον Καρτζόγλου. Παλτάσης ξανά. Στα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση. Θα το πάρει ο Χαϊδος. Θα βρει σίδερο. Και κάπου εδώ νομίζω πως οι Celtics θα φτάσουν στην πρώτη τους νίκη. Καλοκαίρινη σεζόν. Πιέζουν ψηλά. Τώρα η γηπεδούχη θα γίνει το φάουλ στον Αλεξίου. 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Έχουν συμπληρωθεί τα πετωμάτικα της Ρακούζαν, έτσι. Είναι βολές για τον Αλεξίου. Αστοχή στην πρώτη. Έχουμε επανάληψη. Θα εστοχή τώρα στην πρώτη. 39-46. Θα βάλει και την δεύτερη. Για το 39-47. Παρά λίγο εδώ το λάθος. Βαλτάσης κρατάει. 10.9 δευτερόλεπτα. Σηκώνεται αστοχή. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Ελληνόρωσους των Celtics, οι οποίοι θα πάνε το ρεκόρ τους στο 1-1. Θα πάρουν την πρώτη νίκη στην Summer Development League. Από την άλλη Ρακούζαν θα πάρει το χειροκρότημα εδώ από το κοινό της. Ωστόσο δεν θα καταφέρει να ξεκινήσει με το δεξί. Είναι καλοκαίρινη προσπάθεια και έτσι θα ξεκινήσει με 0-1. Αυτά λοιπόν εδώ από το Καρβουνό, Ρακούζαν, Ελληνόρωσον Celtics, 39-47.